Είναι αλήθεια ότι μας βοηθάνε πάντα τα παιδιά, ότι ο τοπικός τύπος βοηθάει όλη αυτή την προσπάθεια των Πρεσπών. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ, εκ μέρους του Ειδικού Συμβουλίου. Το πρόγραμμα λίγο πολύ το έχετε δει όλοι στο site μας, αλλά να το ανακοινώσουμε και εδώ. Είναι το μεγάλο αφιέρωμα που κάνουμε στον Βασίλη Τσιτσάνη 100 χρόνια από τη γέννησή του, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, για δεύτερη χρονιά συνεργασία, και ελπίζουμε να κρατήσει πολλά χρόνια αυτή η συνεργασία, τουλάχιστον εμείς θα το παλέψουμε να έχει συνέχεια. Αυτή η διάθεση υπάρχει και από την πλευρά του Κρατικού Θεάτρου. Τα πράγματα είναι αισιόδοξα και θα γίνουν, έτσι δεν είναι, θα έχουμε καλές συνεργασίες. Ξεκινάμε λοιπόν στις 28 Αυγούστου, ενώ είχαμε, την Πέμπτη, ενώ είχαμε ανακοινώσει 30 και 31 Αυγούστου, υποχρεωθήκαμε να αλλάξουμε την ημερομηνία για την συναυλία της Ευαρτίας Ιακούτσικα. Για ποιο λόγο αλλάξαμε την ημερομηνία? Θα σας εξηγήσει ο κ. Γιάννης τον λόγο που αλλάξαμε την ημερομηνία και είναι η πρώτη φορά που το κάνουμε αυτό. Είναι λοιπόν την 5η 28 Αυγούστου, 8:30. Στο νέο πάρκο της Φλόρινας ξεκινάμε με την Ευανθία Ριμπούτσικα, μία συναυλία που ο τίτλος της είναι «Η παράσταση αρχίζει». Και είναι οι μουσικές από κινηματογράφο που έχει γράψει η Ευανθία Ριμπούτσικα. Θα είναι μια πάρα πολύ βραβευμένες. Πολύ βραβευμένες μουσικές, ναι, της Ριμπούτσικα. 29 δεν έχουμε τίποτα, 30 Αυγούστου στον Άγιο Αχίλιο θα είναι η παράσταση του κρατικού. Είναι 30 ηθοποιοί του Κρατικού Θεάτρου, μεταξύ των οποίων οι πρωταγωνιστές είναι ο Λεωνίδας Κακούρης, η Βίκη Παπαδοπούλου. Θα ερμηνεύσουν τα τραγούδια του Τσιτσάνη ο Δημήτρης Ομπάσης, η Γιώτα Ινέγκα, ένας νεαρός, όπως λένε, ταλαντούχος ερμηνευτής, ο Γιάννης Διονυσίου. Έχουμε κάτι αυτό άλλο. Θα σχεδιάσει στο Ιακή. Ναι. Το σημαντικό, ότι θα αυτοσχεδιάσει η Ευανθία Ριμπούτσικα, δηλαδή την έναρξη θα την κάνει η Ευανθία Ριμπούτσικα μόνη της, με το βιολί, και όπου θα έχει βέβαια και το φινάλε της βραδιάς πάλι η ίδια. Τώρα, γιατί κάνουμε την εκδήλωση 28 Αυγούστου, φιλοξενούμε 3 μέρες την κυρία Ριμπούτσικα εδώ πέρα, με χαρά μας βέβαια θα την φιλοξενήσουμε, δεν είναι, και αυτήν και όλους τους συνεργάτες της, για να δείτε τι επιβάρηση είναι όμως για τον οργανισμό όλο αυτό, ενώ είχαν προγραμματίσει να είναι 30 και 31 και θα είχαμε γλιτώσει πάρα πολλά έξοδα. Αυτά, εγώ δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το λόγο έχει ο καλλιτεχνικός διευθυντής. Καλλιτεχνικός διευθυντής, ωραίος τίτλος. Λοιπόν, παιδιά, η Χρύσα είναι όπως πάντα ευγενής και δεν τα είπε τα πράγματα. Τα είπε όλα καθαρά βέβαια, αλλά εγώ έχω να πω μερικά πράγματα. Το ένα θα σας το μοιράσουμε, αυτό που θα σας πω τώρα. Τα άλλα ήταν σήμερα το πρωί οι εξελίξεις, δεν τα έχω γράψει, θα τα ακούσετε και θα μου κάνετε και τις ερωτήσεις που θέλετε. Θέλω να πω ότι είναι 25 χρόνια φέτος πρέσπες και είναι μια επέτειος 1/4 αιώνα, πολύ σημαντική για μας. Για φανταστείτε, ποιος θα σκεφτόταν το 89 που ξεκινήσαμε εκεί, στο νησάκι αυτό, θα μπορούσαμε να κάναμε μια εκδήλωση που θα ασχολείται μαζί της η Ελλάδα επί μια 25ετία χωρίς καμία πτώση, δηλαδή δεν είχαμε κάποιο διάστημα παρακμής. Μπορεί να είχαμε οικονομικά λιγότερα πολύ χρήματα από τους παλιούς ισολογισμούς που παίρναμε από το κράτος 400.000 και 500.000 και φέτος και πέρσι να κάναμε σε εκδηλώσεις με 100, αλλά την ποιότητα των εκδηλώσεων δεν τη ρίξαμε ποτέ. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, είμαστε πρωτοπόροι σκαπανείς στο να τιμούμε στην Ελλάδα μεγέθη που η χώρα είτε ταλισμονεί είτε δεν προλαβαίνει να σκεφτεί τι σημαίνει. Πρώτη κάναμε το αφιέρωμα στον Ελίτη, πρώτη κάναμε το αφιέρωμα στην Κάλας, πρώτη κάναμε τώρα το αφιέρωμα στα 100 χρόνια του Τσιτσάνη. Τα οποία είναι του χρόνου. Στην Μελίνα Μερκούρη πέρσι. Πέρσι στη Μελίνα Μερκούρη μετά. Δηλαδή οι δικές μας ιδέες είναι πρωτιές που ακολουθούν από άλλα πράγματα. Ζητήσαμε παραγωγή από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, που θα έρθει με όλο το δυναμικό, 35 άτομα, μάθαμε σήμερα ότι είναι 35 τελικά επί σκηνής, παλιοί και νέοι ηθοποιοί, με σκηνικά που κάνει ο Μανώλης Παντελιδάκης, ο καλύτερος ή ένας από τους δύο καλύτερους μαζί με τον Μετζικό Φέλη με σκηνογράφους, με σκηνοθεσία της Σοφίας Πινάτου που στέκεται πάντα κοντά μας και με κείμενο που έγραψε ο Στρατής Πασχάλης, αυτός που είχε γράψει πέρσι στη Μελίνα, πάνω σε σημειώσεις που του έδωσα εγώ για τον Τσιτσάνη, του έδωσαν άλλοι συνάδελφοι και τρικαλινοί γνώστες του θέματος όπως ο Θεόφιλος Αναστασίου. Θέλω να πω κάτι για την 25ετία μας.
Αυτό είναι ο καημός μου. Ελπίζω να αντιλαμβανόμαστε όλοι μας τη Φλόρινα πόσα πολλά πετύχαμε αυτά τα 25 χρόνια. Αποδείξαμε στους Έλληνες ότι τα σύνορα δεν είναι χώροι έντασης και φιλονικιών όπως το παρουσιάζουμε συνήθως είτε τα μέσα ενημέρωσης είτε τα γεγονότα. Δεν είναι λαθρεμπόριο σε εισαγωγικά και λαθρομετανάστες στα σύνορα. Αλλά για μας είναι φάροι που εκπέμπουν πολλαπλά μηνύματα και στο εσωτερικό της χώρας και στο εξωτερικό. Εξηγούμε. Μηνύματα ομόνοιας και ενότητας στο εσωτερικό, αλίμονο, τα έχουμε υπηρετήσει τόσο βαθιά που τους έχουμε εντυπωσιάσει. Δηλαδή, είμαστε ενωμένοι στη Φλόρινα και κάνουμε τις εκδηλώσεις. Και θέλω να παραμείνει αυτή η αδιατάραχτη ενότητα που είχαμε. Γιατί βλέπω ότι έχει αρχίσει να απειλείται. Θα σας πω τα γεγονότα και θα κρίνετε μόνοι σας. Εμείς κάναμε τις εκδηλώσεις, όποιο κόμμα και αν είναι ο καθένας, ερχόταν και σε βοηθούσε. Όποιος βουλευτής και αν πέρασε, συνεργάστηκε μαζί μου. Κατά σύμπτωση, εγώ δεν είχα αλλάξει. Λοιπόν, βουλευτές, δήμαρχοι αλλάζανε, περιφερειάρχες, σταθερά η Φλόρινα ένωνε σε αυτή την ιστορία όλο τον κόσμο. Σταθερά οι πρέσπες. Επισημαίνω, κανένα πολιτιστικό γεγονός, το επαναλαμβάνω, δεν αποσύρω τη λέξη. Κανένα πολιτιστικό γεγονός στην Ελλάδα δεν είχε μέσα στην 25ετία τις ευλογημένες πραγματώσεις που έχουν οι πρέσπες. Ούτε καν τα φοιτητά επιδαύρια, ούτε καν το Φεστιβάλ Αθηνών. Άμα βάλουμε κάτω ότι κάναμε τα 25 χρόνια, θα παραμιλάνε αυτοί που θέλουν να δουν τι έχουν κάνει. Από τον Νόμπελ του Θεοδωράκη, από τα αφιερώματα στον Ελίτη, από τα αφιερώματα στην Γκάλας, από τη διεύθυνση της κρατικής ορχήστρας του Βελιγραδίου, από τη βραδιά της Καραΐνδρου, από τα βαλκανικά ποδήλατα του Σαββόπουλου. Τα σύμπαντα έχουμε κάνει εδώ. Από αρχιεπισκόπους, από πατριάρχες, από αρχηγούς κρατών, συναντήσεις. Δεν έμεινε κάτι που δεν έγινε στις πρέσπες, παιδιά. Δεν θέλω λοιπόν να πω, ας το πω έτσι, τον καημό μου, εμείς να μην εκτιμάμε ακριβώς την αυτή 25 ετία. Να έχουμε ένα τόσο μεγάλο και εκτιμένο και να κάνουμε πως δεν είναι και τίποτα το ιδιαίτερο. Μοιάζει, θα το πω και στο τέλος, το ίδιο που έπαθε η Ελλάδα με τους Ολυμπιακούς. Έκανε Ολυμπιακούς και παραμιλούσε υγιή, ισχυρή Ελλάδα, δυνατή Ελλάδα, στεναρή Ελλάδα, έκανε αγώνες ασφάλειας και στο τέλος έχουν απομείνει τα Ολυμπιακά κίνητα ανεκμετάλλευτα. Δηλαδή περνάει ένα ποτάμι μέσα από τα χέρια σου και δεν πίνει μια στάλα νερό. Αυτό είναι οι πρέσπες. Κινδυνεύουν σε λίγο καιρό να έχουμε περάσει ένα ποτάμι από εδώ πέρα μέσα και να μένουν μόνο κάποιες σταγόνες για να δροσιζόμαστε. Εγώ δεν τις φαντάζομαι έτσι τις πρέσπες. Και δεν θα είναι έτσι οι πρέσπες. Μια θαυματουργία συντελέστηκε εδώ με πρωταγωνιστές κυρίως στη σπάνια φύση. Δεν το λέω, όλα χρωστάμε στη μοναδικότητα της φύσης της πρέσπας, του Αγίου Αχιλλείου. Με πρωταγωνιστές λοιπόν αυτό, τα χανεί ιστορικά τοπία, τι εκφράζει η περιοχή, Εμφύλιος, Βυζάντιο που πυροβολούν, τα πάντα είναι εδώ. Οι τελευταίες μάχες, συμβολικά να το δει κανένας, δεν υπάρχει μνήμη, τόπος μάλλον τόσο φορτισμένο σε μνήμες. Και το εκμεταλλευτήκαμε με την καλή έννοια αυτό, το παρουσιάσαμε στην Ελλάδα και καλέσαμε και τους γείτονες που την ώρα που ξεκινήσαμε γινόταν το χαμό στη γειτονιά μας. Πόλεμοι στη Γιουγκοσλαβία, Κόσοβα που διαμερίζονταν, Αλβανίες που μπαίνανε ανεξέλεκτα στην Φλόρινα, Σκόπια με τα γνωστά θέματα. Και εμείς εκεί. Ειρήνη, φιλία, συναδέλφωση. Και μέσα στο εσωτερικό, όποιος κι αν ήταν, μα Κορτσάνη το λένε, μα Κωνσταντινίδη το λένε, πώς σου προλαβα, μα τον Παπαθανασίου, μα τον Βοντζίδη, τον Γερμανίδη, όλοι ενωμένοι. Δεν θέλω αυτό το πράγμα, το τεράστιο που το εκθιάζαν κάθε φορά που μας βλέπανε όλοι, α, η Φλόρινα μόνο το έχει πετύχει αυτό, να το χάσουμε. Θα γίνω σαφής.